Να σας προαναγγείλω ότι θα κάνουμε στο Sky, επειδή ούτως ή άλλως έχω ένα συμβόλαιο με το Sky και πολύ ευγενική συνεργασία, το λέω αυτό, και μάλιστα που αμυφθήκαμε, γιατί οι συνάδελφοί μου πολλοί δεν έχουν πάρει τα χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό είναι κάτι, ας πούμε, αυτή την εποχή. Προαναγγέλω και ένα σατυρικό μουσικό σοου που θα γίνει, δεν ξέρουμε πότε και πώς ακόμα, το έχουμε φτιάξει και περιμένουμε να υλοποιηθεί. Κάτι που έχει αγαπήσει ο κόσμος εσάς. Ναι, και εγώ το αγαπώ πάρα πολύ. Και τώρα νιώθω ότι έχει ο κόσμος την ανάγκη να μπει σε μια διαδικασία να γελάσει, να συνυπάρξει. Και θέλω και εγώ να απαντήσω σε όλα αυτή την εβδομαδία. Θέλω να ρωτήσω, τι συμβουλεύατε ένα παιδί, ας πούμε, να ξεκινήσει την καριέρα του από ένα παιχνίδι όπως το Voice? Κοιτάξτε, είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν υπάρχουν, σας είπα, πόρτες. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Σε ένα δικό μου άνθρωπο δεν θα τον συμβούλευα ποτέ. Γιατί ανάβουν κάποια φώτα, λάμπεις, και μετά, αν δεν υπάρχει προσωπικότητα να σηκώσει το βάρος, δεν προχωράς. Ας πούμε, να δείτε, αυτοί που πετυχαίνουν στη ζωή δεν έχουν πετύχει από την τηλεόραση. Η τηλεόραση έρχεται μετά να καρποθεί την επιτυχία των όποιων άλλων. Αυτό πιστεύω.